Θέλω να καταδικάσω την επίθεση που έκανε η Τουρκία στο ξένο έδαφος της Συρίας. Έτσι, αυτό τουλάχιστον γιατί έγινε ξαφνικά τις προηγούμενες μέρες. Από εκεί πέρα για την συνάντηση, την πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία και για το προσφυγικό. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου της ΣΑΜΟ. Μας έστειλε το αίτημα. Εμείς όλοι εδώ, τώρα τα σήματα αποκριθήκαμε και από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε να συμμετέχουμε για την Τρίτη στις 15 του μήνα. Το θέμα της υγείας είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν δεχόμαστε εμείς ως υγειονομικοί υπάλληλοι να εργαζόμενοι και γενικά ως πολίτες ισχύουν να υπάρχουν χωριά, μεγάλα χωριά, τα οποία δεν έχουν μόνιμο γιατρό, μόνιμο νοσηλευτή και μόνιμο αγροτικό ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Είναι απαράδεκτο το 2019 να έρθουν αγροτικούς γιατρούς σε μεγάλα χωριά τρεις φορές το μήνα μόνο για να συνταγογραφούν. Μετά λοιπόν να μην έχουμε την έκπληξη όταν συμπολίτες μας πεθαίνουν αβοήθητοι γιατί δεν υπήρχε μια διάλυση γόνη, γιατί δεν υπήρχε γιατρός, για τελική ψηλό. Δεύτερο, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον, έτσι, να έρθει κόντρα με τις αποφάσεις που έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια και με τις μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν και να αποφασίσει να επανδρώσει το ΕΚΑΒ πλήρως. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή θέλει 30 διασώστες προσωπικό για να μπορέσει να καλύψει με 3 βάρδιες το πρωί, 2 το απόγευμα, 2 το βράδυ. Θα είναι το μήνυμο που χρειάζεται το 5ο νησί της Ελλάδος για να μπορεί να καλύψει τουλάχιστον στοιχειοδός τις ανάγκες του. Και όχι 18 που υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Τρίτο, απαιτούμε επιτέλους να φτιαχτεί η πρωτοβάθμια στο νησί. Το ΙΚΑ να πάψει να είναι υπομένα κτίρια και να μπουν μέσα νοσηλευτές και γιατροί με πλήρως απασχόληση για να μπορέσει να δουλέψει και όχι με ελαστικές μορφές εργασίας. Τα πολυδύναμα γιατρία και αυτά να συνεχίσουν να εξοπλιστούν και να γίνουν όπως προέβλεπε ο οργανισμός τους, τη λειτουργία τους. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή θέλει, ενώ είχαν περάσει από την Νοσηλευτική Επιτροπή, η Διοικητική Επιτροπή, είχαμε ζητήσει 40 περίπου επικουρικούς για το 2019, με τα βίας πριν από 15 μέρες εγκριθήκαν 15. Ναι, 15 για όλο το προσωπικό. Από τις 40 δηλαδή που είχαμε ζητήσει, εγκριθήκαν 15 λόγω μη χρηματοδότηση, έλλειψη χρηματοδότηση ή μικρή χρηματοδότηση. Λοιπόν, δεν μπορεί να ζητάς 40 και να σου έρχονται 15. Και αυτή είναι για να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες. Δεν μιλάμε για τους 80 που ήδη υπηρετούν, 70-80 και αυτοί καλύπτουν εδώ και 3-4 χρόνια πάγιες κυριακές ανάγκες. Και αυτοί με κάποιον τρόπο πρέπει να προκηρυχθούν οι θέσεις, οι αντίστοιχες και να μονιμοποιηθεί ο κόσμος. Τέταρτον, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας για να μπορέσουμε να πιέσουμε τη διοίκηση, το Υπουργείο, την κυβέρνηση να σπάσει τους νόμους του μνημονίου που δεσμεύουν την χρηματοδότηση για την υγεία και να έχουμε προϋπολογισμούς με βάση τις μηνιαίες ανάγκες. Ένας άλλος λόγος που γίνεται η κινητοποίηση αυτή είναι για το προσφυγικό. Για να τα ξαναμιλήσεις, είναι αυτό για το προσφυγικό. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σηκώνουν εδώ και 7 χρόνια περίπου το μεγάλο βάρος του προσφυγικού. Με τα λάθη τους, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ή μάλλον η προηγούμενη κυβέρνηση, το αντιμετώπισε με πολλά λάθη, ξαναλέω, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε πολύ γρήγορα μετά αυτό που αντιμετωπίσαμε όλοι το 2015, το είδαμε, είναι μια παρόμοια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και τώρα. Μπήκε τέλος πάντων μια ροή και έφευγαν οι πρόσφυγες προς την υπηρετική Ελλάδα. Υπήρχε δηλαδή μια διακίνηση, δεν εκλογιζόταν όλοι στα νησιά. Υπήρχε μια υπερπληθώρα στα hot spot, αλλά όχι της τάξης αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα. Γενικά είναι τη λίμνη.
σε μια δομή 3.000 να είναι 12.000 και με άθλιες συνθήκες και πριν υπήρχαν οι άθλιες συνθήκες και τώρα είναι ακόμα βέβαια χειρότερα. Δεν μπορώ όμως εγώ τουλάχιστον εμείς προσωπικά να μην αναγνωρίσουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δώσει τον νόμο με τα δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρούμε εγκληματικό αυτό που ψηφίστηκε τώρα, την κατάργηση του ΆΜΚΑ στους πρόσφυγες και ειδικά στα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς χαρτί γιατρού. Θεωρούμε εγκληματικό το ότι αντί να φτιάξουμε δομές, όπως αυτό είναι και το έτοιμο λαινό μας, να φτιάξουμε ανθρώπινες δομές, να κλείσουμε τα hot spot και να βγαίνουν δομές ανθρώπινες με συνθήκες σωστές υγιεινής και διαβίωσης, όχι κλειστά κέντρα φυλακής όπως τα ονόμαζε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όταν είχε πάει στη Μόρια έριξε τα κροκοδίλια δάκρυα και τώρα ξαφνικά η θέση της Χρυσής Αυγής, παρόλο που είναι εκτός Βουλής, ψηφίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα εμείς τα καταδικάζουμε και ζητάμε να επανέλθει το ΆΜΚΑ για τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ότι πάνω που είχε αρχίσει να μπαίνει μια τάξη με όλα τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά κάποια στιγμή μετά τη διετία αρχίσαμε να βλέπουμε ότι υπήρχε εκεί ένας γιατρός, υπήρχαν σπουδευτές, υπήρχαν κάποια οργανωμένα ιατρία που μπορούσαν με όποιες δυσκολίες να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες εκεί, έτσι ώστε απεγκλωβίστηκε κατά ένα μεγάλο ποσοστό το νοσοκομείο. Έτσι. Βλέπουμε πάλι ότι με τις απολύσεις του Περκνό, με το ότι δεν ξέρω, είναι γιατρός, νομίζω που είχε εκείνη και το ΑΕ. Φύγανε άτομα τα οποία πάλι εκεί στη διάρκεια πάντων, πάλι η κατάσταση στο θέμα της υγείας θα χειροτερέψει. Που σημαίνει τι, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ενώ του χειμώνα που έρχεται, πάλι θα χτυπήσουν την πόρτα του νοσοκομείου. Χωρίς ΆΜΚΑ. Και χωρίς ΆΜΚΑ, αλλά εκεί δεν μπορεί να κάνει. Το χτυπήσει η πόρτα των επιγόντων, εκεί είναι άνθρωπος. Εκεί είναι άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ΆΜΚΑ, ούτε αριθμός, ούτε τίποτα. Είναι όπως πολύ χαρακτηριστικά, ρωτήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω στο πρόσφατο του πνιγμού των παιδιών από την Τουρκία, ότι είχαν ΆΜΚΑ αυτοί οι οποίοι προσέλθαν στα επίγοντα για να διαπιστωθεί ο πνιγμό. Λοιπόν, εκεί δεν βλέπει ούτε το ΆΜΚΑ, ούτε τον βλέπει τον άνθρωπο. Είπαμε ότι η θέση μα θα ήταν μια σωστή ποσόστοση ανά την Ελλάδα. Και όχι να μαζεύονται σε συγκεκριμένα hot spot και συγκεκριμένα νησιά όλο το πλήθο των προσφύγων. Έτσι, σίγουρα πιο γρήγορε διαδικασίε. Πιο αξιοπρέπεια και για τον χιόντι πολίτη, αλλά και για τον πρόσφυγα, ο οποίος σίγουρα δεν θέλει να είναι εδώ, τον έχουν κάνει κάποιες συνθήκες να έχει φτάσει εδώ. Και υπερρεαλιστικές επιχειρήσεις που γίνονται σε όλα αυτά τα κράτη έχουν αποτέλεσμα όλες αυτές τις ροές, την εκμετάλλευση, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για πρόσφυγες, μιλάμε για μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι φυσικά δέχονται την πίεση από την οικονομική δυσχέρεια και την εκμετάλλευση που δέχονται στις χώρες και προφανώς προχωρώνουν στο επόμενο βήμα που είναι να προσπαθήσουν να πάνε στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού για να βρουν καλύτερους τόπους διαβίωσης κτλ. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω, γιατί τα περισσότερα έχουν λεχθεί και είναι το εξής, ότι και πέρσι έγινε μια παρόμοια κινητοποίηση, είχαμε μία συνέντευξη. Νιώθω ότι ζούμε ένα ντεζαβού. Ελάχιστα πράγματα ασχέτως κυβερνήσεων έχουν υλοποιηθεί. Και επειδή έχουμε μάθει πλέον ότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια, το κράτος έχει συνέχεια, οι νόμοι ψηφίστηκαν από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έδωσαν γη και ύδρο στα μνημόνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς σαν λαός και σαν χιώτικος λαός αυτή τη στιγμή δεχόμαστε τις συνέπειες. Λοιπόν, είτε είναι προσφυγικό είτε είναι υγεία. Αυτό για να αλλάξει αφενός πρέπει να χτυπήσουμε την αιτία που, όσον αφορά το προσφυγικό που δεν είναι άλλη. Η καταγγελία αυτής της επέσχυτης σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την οποία και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει την βαρδιά υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης και της προηγούμενης και της τωρινής. Λοιπόν, αν εμείς οι χιώτες, οι Έλληνες, δεν συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Και του χρόνου πάλι τα ίδια πράγματα θα λέμε. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, γιατί αναφέρθηκε ο Γιάννης προηγουμένως.
Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι από αυτού. Και φυσικά τίποτα δεν είναι ρόδινο. Συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά αυτό πρέπει να το. Και έχουν ενταθεί φυσικά. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία. Δεν λέω ότι οι κυβερνήσεις και τα κόμματα έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη, αλλά κινούνται στην ίδια ράγκα. Στις ίδιες ράγκες του ίδιου τρένου. Στις αρχές Ευρωπαϊκές Ένωσης, η οποία μυθίξουμε την Αγία Αγελάδα. Μα εμείς υποφέρουμε, συνεχίζουμε να υποφέρουμε. Λοιπόν, το να μπαίνουμε στις λογικές διαχείρισης και να πούμε ποιος ήταν λίγο καλύτερος ή λίγο χειρότερος από τον άλλον, δεν αλλάζει το πώς εμείς βιώνουμε αυτή την κατάντια στην υγεία, στην παιδεία, αλλά και φυσικά το μείζον θέμα του προσφυγικού. Χρειάζεται, και εδώ κλείνω, χρειάζεται να καταλάβουμε πλέον ποιοι είναι οι υπέτειοι του προβλήματος, να πάμε κόντρα σε αυτό και σε αυτή τη λογική που μας λέει εντάξει, δια της αναθέσεως, κάποιοι εκεί πάνω στις κυβερνήσεις θα μας δώσουν τη λύση του προβλήματος. Δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να απαιτήσουμε μέσα από τους χώρους δουλειά μας και εμείς εκεί καλούμε όλους τους συναδέλφους από όλα τα σωματεία να είναι παρόντες στις 15 και το μεσημέρι στις 12 η ώρα στην κινητοποίηση του ΣΕΣΝΟΚ που εμείς θα είμαστε αρρωγοί και φυσικά και το απόγευμα στις 6:30 όπου εκεί πλέον δεν θα υπάρχει και να το πούμε εμείς εκείνη η φτηνή δικαιολογία ότι χάνω το μεθόδο. Θα είσαι εκεί να διατραμώσεις την αντίθεσή σου απέναντι σε αυτούς που σου δημιουργούν το πρόβλημα και σου κάνουν μαύρη τη ζωή.